Θα πάμε στον αγροτικό χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ φιλοξενούμε τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιφερειακό σύμβουλο της ΠΕ Φλώνας, τον κύριο Βασίλη Άμπα. Καλησπέρα σας, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Βακρατά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε, έχω πολλά θέματα για τον αγροτικό τομέα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Οπότε... Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Να έρθω λίγο στους εργάτες γης. Γιατί αυτό το θέμα έχει τις τελευταίες μέρες βγει στην επικαιρότητα πάρα πολύ. Κλειστά τα σύνορα, χωρίς εργάτες γης στον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς γίνεται? Είδαμε και μια παρέμβαση χθες του Περιφερειάρχη του κυρίου Γιώργου Κασαπίρ. Έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τους εργάτες γης. Τι ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί βλέπουμε ότι αν ξεκινήσουν να έρχονται οι εργάτες γης από την Κακαβιά, δεν θα έρθει κανένας. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει, κύριε Άμπα? Να πούμε καταρχάς ότι δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Δηλαδή, ναι, και πέρσι είχαμε αντιμετωπίσει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και θεωρώ ότι το είχαμε λύσει με επιτυχία και αυτό φανερώθηκε από το γεγονός ότι οι αγροτικές εργασίες έγιναν κανονικά την περσινή καλλιεργητική περίοδο στην περιοχή μας. Ναι. Ενώ υπήρχε ο φόβος πέρσι να... Ειδικά για τα φασόλια, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή της Φλόρινος και της Πρέσπας. Ενώ υπήρξε το πρόβλημα στο ότι θα καλλιεργηθούν πολύ μικρές εκτάσεις και θα μείνει στο σύνολο του αρδευτικού, ειδικά των Πρεσπών, θα έμενε μεγάλες εκτάσεις οι οποίες δεν θα είχαν καλλιεργηθεί, εντούτοις όμως τα προβλήματα ξεπεράστηκαν. Παρόμοια προβλήματα με την είσοδο των εργατών γης, τα οποία ξεκινάνε από το γεγονός της πανδημίας. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να... Για να μπορέσουν να μπουν κάποιοι εργάτες, τα σύνορα είναι κλειστά, δεν υπήρχαν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, οι διαπεριφερειακές, ναι, μετακινήσεις, ναι, και έχουμε βρεθεί σε μια φάση όπου πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα, τουλάχιστον, ναι, για κάποιους συγκεκριμένους. Από την κρυσταλλοπηγή να ανοίξουν. Μας ενδιαφέρει στην περιοχή μας οι εργάτες οι οποίοι έρχονται. Είναι από την Αλβανία και είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να έρθουν. Και θυμόμαστε τέτοιες εποχές, Μάιο, ειδικά στην Καστοριά, στη Φλόρινα, αλλά και στο Βόλιο, ξεκινούσαν οι εργασίες των εργατών. Ήδη εδώ ήτανε. Ήτανε ήδη εδώ, πραγματικά. Γινόντουσαν, ήδη ξεκινούσαν οι εργασίες, ερχόντουσαν οι εργάτες. Πέρσι έγιναν τα πράγματα πιο αυστηρά. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησαν να έρχονται οι εργάτες. Κατάφερε ο αγροτικός κόσμος να ανταποκριθεί. Φέτος τα προβλήματα είναι τα ίδια και ίσως είναι λίγο πιο επιδεινωμένα, γιατί ήδη έχουμε περάσει και κάποια κύματα πανδημίας, ήδη υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, υπάρχουν κάποιοι εμβολιασμένοι. Ο ελληνικός πληθυσμός είναι διαφορετικός σε σχέση με τον πληθυσμό της γειτονικής χώρας, των γειτονικών χωρών. Οπότε όλο αυτό δεν θέλουμε να το χάσουμε, δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε την υγεία των πολιτών. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν τα σύνορα τα οποία έχουν κλείσει και που ελέγχουν, αφήνουν να έρθουν μόνο κάποιος περιορισμένος αριθμός ατόμων. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε οι αγρότες και ο αγροτικός πληθυσμός, να αυξηθούν αυτοί οι οποίοι έρχονται, γιατί έρχονται με σειρά προτεραιότητας. Ναι, σαφώς και μια διαδικασία καταλαβαίνετε... όμως, γιατί κάποιος που θα έρθει εδώ θα έρθει με μοριακό τεστ ή τουλάχιστον που πρέπει να είναι αρνητικό 72 ώρων, αλλά και να μείνει και σε καραντίνα. Άρα όταν μένει σε καραντίνα, αυτό είναι αρνητικό για τους παραγωγούς. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να μείνει μια εβδομάδα. Έτσι ακριβώς. Πρέπει, ναι, όλο αυτό να μπορέσει να ξεπεραστεί, να υπάρξουν τα πρωτόκολλα για να μπορέσουν να γίνουν. Ωραία. Γιατί ναι, μεν θα είναι σε κάποια καραντίνα, αλλά η καραντίνα σημαίνει, ωραία, ότι ουσιαστικά δεν θα κυκλοφορεί στο χωριό. Δεν θα... Άρα, όλο αυτό θεωρώ ότι είναι το εύκολο. Το διαδικαστικό, θα βρεθεί το δύσκολο. Λύση από την Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη, θα το πιέσει ο Κασαπίδης, θα το πιέσει ο Βασίλης ο Άμπας με τους εργάτες γης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που μπορούμε να δούμε τις επόμενες μέρες? Ήδη έχουμε κάνει έγγραφα και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Ξέρετε ότι όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθήλυν αρμόδια η περιφέρεια, αλλά παρόλα αυτά είναι από αυτά τα οποία κυνηγάμε. Το έχει πάρει το θέμα στις πλάτες του ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, κάνοντας επαφές και προκαλώντας συναντήσεις για να μπορέσει να δοθεί λύση και να μπορέσουν τελικά να έρθουν οι εργάτες γης. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε. Πραγματικά προσπαθούμε. Για να δούμε, τις επόμενες. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα μας δικαιώσει όπως και πέρσι. Ωραία. Για να δούμε το. Τώρα, να έρθω λίγο στις αποζημιώσεις. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ εδώ στην περιοχή μας, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέντζο, που ήρθε να δει την όλη καταστροφή.
Βλέπουμε σήμερα ότι σε κινητοποιήσεις για τη μη αναγνώριση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ προσανατολίζονται η παραγωγή των πύργων Ορδέας. Τι νεότερο έχουμε για να έρθω λίγο να δούμε και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις του 17, δηλαδή σε σιτηρά και φασόλια. Γιατί και εκεί υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις από τους αγρότες και πολλές υποσχέσεις από τον ΕΛΓΑ αλλά και τους υπουργούς. Και δεν έχουμε δει και εκεί κάτι μέχρι στιγμής. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, τις τελευταίες του ΕΛΓΑ, πού βρισκόμαστε με όλη αυτή την καταστροφή που είχαμε, κύριε Άμπα? Πρέπει να δούμε λίγο τη συνολική εικόνα. Ναι. Δυστυχώς οι ζημίες οι οποίες έγιναν ήταν πρωτοφανείς και δυστυχώς δεν ήταν πρωτοφανείς μόνο για την περιοχή μας και για την περιφέρειά μας. Δυστυχώς οι καταστροφές ξεκίνησαν από Καβάλα, ναι, Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία και δεν σταμάτησαν δυστυχώς στα όρια της περιοχής μέχρι την Θεσσαλία. Δυστυχώς υπήρχαν μεγάλες ζημίες οι οποίες φτάσανε μέχρι και την Κόρινθο. Αυτό που υπόθηκε και που πλέον είμαστε εν αναμονή ανακοινώσεων είναι ότι τις περιμένουμε από τα χείλη του ιδίου του Πρωθυπουργού. Άραστε. Δυστυχώς Άρα οι ζημίες... Άρα φτάσαμε στο σημείο τόσο ψηλά δηλαδή. Δυστυχώς οι ζημίες ήταν τόσο Άραστε. Μεγάλες οι οποίες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ μίλησε για τις τάξεις του μισό δις, δηλαδή 500 εκατομμύρια, όταν ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ είναι της τάξης των 150-135 εκατομμυρίων. Μιλάμε για τόσο Άρα, μεγάλη διαφορά δηλαδή. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ και γι' αυτό ακριβώς το έχει μετατεθεί στο υπερκείμενο όργανο, είτε στον Υπουργό Γεωργίας, είτε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος πήγε στην Κόρινθο για να δείξει, για να δει ο ίδιος τις ζημίες και να δούμε ότι πραγματικά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βέβαια και στην περιοχή μας έχουμε κάνει εκθέσεις και για την ζημία στην δεντροπαραγωγή, αλλά μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι προτείναμε την αποζημίωση και των κτηνοτρόφων. Μέσα από την τεκμηριωμένη έκθεση που έχουμε όσον αφορά τις ζημίες που προκαλείται στα εγωπρόβατα, έχουμε στοιχεία για την μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμα αδικημένοι από το σύστημα, είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν εισφορές. Και είναι αυτοί οι οποίοι τελικά ελάχιστες φορές και μάλιστα ελάχιστα είναι αυτά τα οποία δικαιούνται σαν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Προσπαθούμε να δικαιώσουμε μέχρι και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, τους ίδιους τους εγωπροβατοτρόφους για τα στοιχεία που έχουμε, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι και αυτούς θίγει ο παγετός που έχει χτυπήσει την περιοχή μας. Με το 17 τι γίνεται όσον αφορά τις αποζημιώσεις, σιτηρά και φασόλια? Εκεί υπάρχουν πολλές υποσχέσεις από τον Υπουργό, από τον ΕΛΓΑ. Προβλέπετε τίποτα να πληρωθούν? Γιατί και εκεί έχουν μεγάλη αργοπορία, πέρασαν πολλά χρόνια. Είναι όντως έτσι όπως το λέτε. Βέβαια δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από τα λόγια του ιδίου του Προέδρου του ΕΛΓΑ, ότι όταν ξεκίνησε, όταν ανέλαβε, βρέθηκε να χρωστάει πολλά χρόνια πίσω και τώρα βρίσκεται σε μια φάση όπου προσπαθεί να εκαθαρίσει, να εκαθαρίσει όλα τα προηγούμενα. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Και θα το πιέσετε κι εσείς κι άλλο, δηλαδή τον κύριο Λικουρέντζο, δηλαδή να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Ειδικά το θέμα των σιτηρών του 17 είναι κάτι το οποίο το θέτουμε σε κάθε συζήτηση πραγματικά. Είναι κάτι που το θέτουμε σε κάθε συζήτηση. Και μάλιστα θα τορμήσω να πω ότι και σε μια άλλη συνάντηση που υπήρξε προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον ΕΛΓΑ ζητώντας να στελεχωθεί ο ΕΛΓΑ με το απαραίτητο προσωπικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται καθόλου να είναι δικό μας, αλλά παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση εκεί που ξέρουμε ότι πώς θα δοθεί η λύση. Δηλαδή πρέπει να στελεχωθεί ο ΕΛΓΑ από το απαραίτητο προσωπικό. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, να έρθω να πάμε στην ΕΑΚΑΠ. Τι προγραμματισμός τώρα έχει γίνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι έχετε καταθέσει όσον αφορά τις προτάσεις σας για την νέα ΚΑΠ? Πού βρισκόμαστε εκεί? Ναι, όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Και τι προτάσεις θα δούμε δηλαδή από την πλευρά σας, δηλαδή τι είναι αυτό που είναι στα ψηλά από την Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη αλλά και από την Αντιπεριφέρεια του Βασίλη του Άμπα? Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν. Νομίζω ότι εκεί που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πάρα πολλά είναι στο πλαίσιο της οικονομίας στον άνθρακα, δηλαδή να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα τις πιστοποιήσεις όλων των προϊόντων μας, τις πιστοποιήσεις με περιβαλλοντικά πρότυπα, για να μπορέσουμε να έχουμε την αναγνωρισιμότητα
της περιφέρειάς μας. Σαφώς δεν λέμε ότι δεν κυνηγάμε τα μεγάλα εγκυοβελτιωτικά έργα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να γίνουν από κάποιο άλλο ταμείο. Άρα και τα έργα υποδομής, τα αρδευτικά, μην ξεχνάμε το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης, του Νεστορίου, που το έχει πάρει πάλι προσωπικά ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ένα έργο το οποίο πληγώνει την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία. Το αρδευτικό της Φλόρινας, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση που την κυνηγάμε διαρκώς. Ο COVID μας έχει στείλει πάρα πολύ πίσω, οι υπηρεσίες καθυστερούν, βρίσκονται στη διαδικασία των απολωτριώσεων. Έγγραφο το οποίο θα σας πω χαρακτηριστικά είναι κατεπήγον, βρίσκεται στα δικαστήρια από τις 12 Δευτέρου και υποτίθεται είναι κατεπήγον. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κυνηγάμε. Το γέρμα, το αρδευτικό του γέρμα της Καστοριάς επίσης είναι κάτι που λόγω του COVID δεν μπορεί να συνεδριάσουν επιτροπές για να προχωρήσει. Ο διαγωνισμός για το αρδευτικό του Παρορίου επίσης το ίδιο. Είμαστε σε επαφές, πάντως συνέχεια προσπαθούμε να πιέσουμε την αρμόδια διεύθυνση του ΙΠΑΤ για να τρέξει τα έργα για τα οποία μιλάμε. Ωραία. Θα δούμε άλλωστε και αναλυτικά τις επόμενες δράσεις, θα σας ρωτήσω. Τώρα, να έρθω λίγο στα σχέδια βελτίωσης. Εκεί που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι ενέργειές σας και αν αναθυμάμαι κάτι, γιατί κρατάω έτσι πολλές φορές για διάφορα θέματα σημειώσεις, θα ενταχθούν τελικά και οι απειλαχώντες. Πού βρισκόμαστε εκεί? Το είχε θέσει κάποια στιγμή ο διαταλμένος σύμβουλος για τα ΤΟΕΒ, ο κύριος Μάνος, στον κύριο Μουσουρούλη. Εκεί τι ακριβώς γίνεται τώρα? Θα τους δούμε και αυτοί για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα? Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι κάθε φορά όταν συζητάμε, επειδή έχουμε μια τακτική επικοινωνία, οι 13 αντιπεριφερειάρχες αγροτικής ανάπτυξης, είμαστε οι τυχεροί που είμαστε πολύ ονοματισμένοι, οι 13 αντιπεριφερειάρχες αγροτικής ανάπτυξης, ψέματα οι 12, γιατί δεν είναι της Αττικής, κάθε φορά το θέτουμε στον Υπουργό όσον αφορά το από πού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι. Βέβαια, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, τα έχουμε ζητήσει αυτά επανειλημμένως και από τον ίδιο τον κύριο Μουσουρούλη στα πλαίσια της μεταλλιγνητικής. Είχατε θέσει και εσείς και ο κύριος Μάνος τον κύριο Μουσουρούλη αυτό με τους επιλαχόντες. Για να χρηματοδοτηθούν έστω από κάποιο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες στα σχέδια βελτίωσης. Ναι, ο κύριος Μάνος το είχε θέσει και αυτός, αλλά το είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή ως τα δύο πράγματα τα οποία ζητούσαμε ως κύριες δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη ήταν το να χρηματοδοτηθούν αυτά τα 15-16 περίπου εκατομμύρια. Ήταν από τα πρώτα, είχαμε καταθέσει και το τεχνικό δελτίο στο ΣΔΑΜ από την πρώτη κιόλας μέρα. Αυτό και οι νέοι αγρότες, το αυξημένο ποσοστό των νέων αγροτών, ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία είχαμε ζητήσει στα πλαίσια της μεταλιγνητικής. Και μάλιστα, επειδή τελευταία υπήρξε και μια ανοιχτή επιστολή από κάποιους μελετητές, ήδη εμείς ουσιαστικά αυτό έχουμε να ανταπαντήσουμε, ότι τα ζητάμε. Είναι στο χέρι του Υπουργείου. Στις συζητήσεις που κάνουμε, εννοείται ότι αυτά τα θέλουμε, τα διεκδικούμε. Θέλουμε να μπουν μέσα για την περιοχή μας. Βέβαια, πραγματικά τώρα, λέγοντας και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρω εάν με αυξημένα ποσοστά θα έπρεπε να υλοποιηθούν ή όχι. Βέβαια, σαφώς οι αγρότες οι οποίοι έχουν μπει σε κάποια έξοδα, έχουν πληρώσει μελετητές, βρίσκονται κάπως παγιδευμένοι. Αλλά νομίζω όμως ότι τα νέα σχέδια βελτίωσης τα οποία θα έρθουν ίσως να αποτελέσουν καλύτερη λύση για αυτούς. Βέβαια, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πω ένα επιχειρηματικό πλάνο σε κάθε αγρότη, αλλά νομίζω όμως ότι ίσως να είναι καλύτερα να δούμε τα νέα σχέδια βελτίωσης. Ωραία. Τώρα, να έρθω λίγο και στην αγροδιατροφική σύμπραξη. Εσείς είστε αντιπεριφερειάρχης, εσείς δεν είναι. Η πρόεδρος είναι η κυρία Δαδαμόγια. Εκεί πέρα προχωράνε δράσεις, δηλαδή, αν πούμε ότι κάνετε τα πεπραγμένα, τι προχωράει η αγροδιατροφική σύμπραξη? Γιατί το είχε πολύ ψηλά ο Γιώργος ο Κασαπίδης, όσον αφορά ότι η αγροδιατροφική σύμπραξη θα έρθει, θα στηρίξει τους αγρότες, θα πάρουν πρωτοβουλίες. Αλλά βλέπουμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα. Δηλαδή δεν προχωράει τόσο όσο θα έπρεπε. Εκεί θα δούμε δράσεις, ενέργειες. Εγώ θα σας παραπέμψω σε μια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πριν 4 συνεδριάσεις, 5, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς, όπου υπήρξε μάλιστα και καταψήφιση από την αντιπολίτευση, η οποία αφορούσε το πρόγραμμα της αγροκυκλικότητας. Ήταν μια πρόταση για την εκπαίδευση. Εσείς, το θυμάμαι αυτό. Έτσι, ναι. Ήταν μια πρόταση για εκπαίδευση, όπου μέτοχος, εταίρος του προγράμματος είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το Πανεπιστήμιο το οποίο θα υλοποιούσε δράσεις πάνω στην κυκλικότητα και το
και το κλάστερ της βιοενέργειας, αλλά είναι και η αγροδιατροφική σύμπραξη, η οποία θα προτείνει αυτά τα προϊόντα να έχουν την προστιθέμενη αξία που ζητάμε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η αγροδιατροφική σύμπραξη δεν κάνει κάτι. Ίσα ίσα έχει υποβάλει και κάποιες άλλες προτάσεις από ό,τι ξέρω σε προγράμματα προώθησης της αγροτικής παραγωγής είναι μέσα, το τουριστικό προϊόν στο πρόγραμμα της τουριστικής προβολής, ξέρετε ότι είναι σημαντικό για εμάς το να μπορέσουμε να έχουμε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την αγροδιατροφή. Οπότε όλο αυτό το πακέτο είναι κάτι στο οποίο πάντοτε λαμβάνει μέρος η αγροδιατροφική πορεία και σύμπραξη όσο το δυνατόν. Θα δούμε και τα πεπραγμένα. Τώρα, οι στόχοι σας ποιοι είναι το επόμενο διάστημα για να κλείσουμε το κομμάτι των αγροτικών και να έρθω σε άλλα. Δηλαδή, ποιοι μέχρι το τέλος του 2021. Τι θέλετε να πραγματοποιηθεί, ποια είναι η ατζέντα σας σαν αντιπεριφέρεια να προχωρήσουν ένα, δύο, τρία ζητήματα καυτά όσο το δυνατόν. Γιατί εντάξει, ο αγροτικός τομέας είναι και ψηλά σε αυτή την περιφερειακή αρχή, αλλά και έχει καυτά ζητήματα να αντιμετωπίσετε. Νομίζω ότι δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες αυτή την περίοδο. Το ένα είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία ο Περιφερειάρχης, ξέρετε ότι ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε μια φάση πρόσληψης τεχνικού συμβούλου και ταυτόχρονα ήδη με τα πενιχρά, να πω, μέσα προχωράμε στην σύνταξη των τευχών. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε έτοιμα τα τεύχη για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Είναι μια πολύ σημαντική δράση την οποία την έχουμε αναφέρει από την πρώτη μέρα. Πολλές φορές αποτελούμε ένα παγωθραυστικό για το ίδιο το Υπουργείο. Θέλουμε να προχωρήσουμε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία τόσο καιρό δεν έχουν επιληθεί και εμείς ερχόμαστε και τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας στις διαδικασίες, είτε στην πορεία χρηματοδότησης κλπ. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Θεωρώ ότι όταν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε θα είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την περιφέρειά μας και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σχετίζονται άμεσα και με το θέμα το χωροταξικό, το θέμα των φωτοβολταϊκών, της διεκδίκησης γεών και όλων αυτών. Μάλιστα. Και το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να θέτω υψηλά στην ατζέντα μας είναι το θέμα του αποτυπώματος του άνθρακα στην αγροτική παραγωγή. Είναι μια δράση την οποία έχουμε προσπαθήσει να τη στηρίξουμε. Καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε τη διαφήμιση με τον George Clooney να μπορέσει να μιλάει για τον καφέ και να λέει ότι είναι μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Άρα αυτό θέλουμε να κάνουμε για όλα τα προϊόντα μας. Δεν αρκεί να έχουμε κάτι μόνο το οποίο θα μειώσουμε το νερό ή θα μειώσουμε τα λιπάσματα όπως επιβάλλει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τη χρήση των πόρων και όλο αυτό να αποτυπωθεί στα αγροτικά προϊόντα της περιφέρειάς μας. Οπότε θα έχουμε πετύχει την μέγιστη, θεωρώ, νίκη. Ωραία. Τώρα να έρθω και στην αντιπολίτευση λίγο, γιατί του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με μια επιστολή του, 4 σελίδες, ο τέος νομάρχης Φλόρνας 2003-2006, ο κ. Στρατάκης, νυν Περιφερειακός Σύμβουλος σήμερα της Φλόρνας, ως εδώ με την υποβάθμιση της Περιφερειακής Ανότητας Φλόρνας. Θέτει διάφορα ερωτήματα εδώ προς τον κύριο Κασαπίδη και μένως αυτό στο τέλος, είστε ένα βήμα πριν η Φλόρνα σας κηρύξει πρόσωπο ανεπιθύμητο εξαιτίας αυτής της τάσης σας. Απαξιώνετε τη Φλόρνα, κύριε Κασαπίδη, περιορίζεται σε δημόσιες σχέσεις και διεκπαιρώσεις. Ο ρόλος αυτής της περιφερειακής αρχής και του κυρίου Κασαπίδη και ο δικός σας είναι αυτός, δηλαδή ότι απαξιώνεται τη Φλόρνα. Πώς απαντάτε, είναι σκληρά αυτά που λέει ο κύριος Στρατάκης. Κύριε Άπα, και το λέω γιατί είστε περιφερειακός σύμβουλος Φλόρνας, είστε αντιπεριφερειακός αγροτικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν διαβάσατε αυτά που λέει ο κύριος Στρατάκης. Πώς απαντάτε, εσείς έχετε απαξιώσει τη Φλόρνα ως περιφερειακή αρχή, ως αντιπεριφερειάρχης. Νομίζω ότι... Και αν σας ενοχλεί αυτή η κριτική, η καυστική που γίνεται από ένα μέλος της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ο κύριος Στρατάκης και με το ύφος του μέσα στα περιφερειακά συμβούλια έχει δείξει ότι πολλές φορές είναι εκτός ορίων στους χαρακτηρισμούς του, σε αυτά που λέει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μέσα μνημονεύει πάλι το αρδευτικό
από το φράγμα της Κολχικής, ενώ το έθεσε μία φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και του απάντησα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει προδεκαετίας, το να ενταχθεί το νερό της, από το φράγμα της Κολχικής στο αρδευτικό από την Τριανταφυλιά και ουσιαστικά να είναι ένα με το αρδευτικό το οποίο είναι υποδημοπράτηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Και το ξαναθέτει πάλι σαν θέμα. Δηλαδή πολλές φορές μετά δεν θέλω να μπω σε ένα από αυτά που λέει ο αγώνας ο οποίος δημοσία, γίνεται... Όμως, γιατί το να λέει ότι είναι ανεπιθύμητος ο Περιφερειάρχης περιορίζεται σε δημόσιες σχέσεις και διεκπαιρώσεις. Καμιά διαφορία που αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο ο κύριος Κασαπίδης, είστε και εσείς όλοι από πίσω που είστε από τον κύριο Κασαπίδη. Και εσείς και ο κύριος Κιωσέας και ο κύριος Μπόστ, παράδειγμα για τη Φλόρινα. Το να μιλάει, παραδείγματος χάρη, πάλι δεν μπορώ να πω, έχει μέσα συγκεκριμένα παραδείγματα. Το να μιλάει για το, για το χιονοδρομικό κέντρο, όταν το χιονοδρομικό κέντρο έχει περάσει δύο φορές Κέσπα, νομίζω πως. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει, δεν ξέρει τις αλλαγές των νόμων, άρα δεν ξέρει αν το παρακολουθούμε. Άρα Μάλιστα. όλο αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει στην διαχειριστική προκήρυξη, όπου με έγγραφο του χωρικού αντιπεριφερειάρχη υπήρξε παράταση για να μπορέσει να ενταχθεί αυτό το έργο στο συγκεκριμένο στο ΠΕΠΤΟ δικό μας. Άρα νομίζω πως πολλά από αυτά που λέει δεν στέκουν και δεν έχει νόημα, δηλαδή είναι τόσο εξωπραγματικά που δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι είναι άδικη αυτή η κριτική από την πλευρά του, ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν κατατέθηκε καμία πρόταση για την, από την περιφέρεια για την ΠΕ Φλόρινας. Θεωρώ ότι είναι εξωπραγματική όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα και νομίζω ότι ανέφερα επανειλημμένως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την έλλειψη προσωπικού. Κανονικά να ήταν τα πράγματα, δηλαδή να μην υπήρχε ο COVID, νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα έτσι όπως τα αναφέρει δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί. Πολύ δε περισσότερο τώρα και πολύ δε περισσότερο ανέφερα και συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς τελικά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ωραία. Είδαμε τον να έρθω στην Οικονομική Επιτροπή τώρα, γιατί είστε για την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας. Εκεί είδαμε σήμερα κάποια στιγμή τον κύριο Κάταμα με την κυρία Κατζαβέλη σε μια αντιπαράθεση του στυλ να λέει ο σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, ο κύριος Κάτανας, δεξί χέρι του κυρίου Καρυπίδη, να σας αφήνει εχμές ότι αυτά που κάνετε σήμερα και υλοποιείτε ως Περιφερειακή Αρχή είναι έργα δικά τους. Ναι, έργα τη προηγούμενη περιφερειακή αρχή προχωράνε πρώτο. Και ότι εσείς μέχρι στιγμής δεν κάνετε κάτι. Και φτάσαμε σε μια αντιπαράθεση του στυλ ότι κάναμε έργο. Το απάντησε η κυρία Κατζαβέλη. Άμα κάνατε έργο, δεν θα σας έστειλε ο κόσμος στην αντιπολίτευση, γιατί ψήφισε εμάς. Πώς τα βλέπετε, δηλαδή, γίνεται μια αντιπαράθεση πολλές φορές αρνητική, δεν είναι καλή. Το πρώτο θέμα ήταν ξεκάθαρα έργα τα οποία εντάξαμε στο πόρο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι δεν γίνεται. Από εκεί και μετά. Δεν μπορούμε και ενταγμένα έργα να μην έχουν υλοποιηθεί. Εάν κοιτάξουμε τα έργα είτε των εκκλησιών, τα οποία είδαμε σήμερα προχωράνε προγραμματικές συμβάσεις, αν δούμε το έργο των 5 εκατομμυρίων. Είχαμε μια αντιπαράθεση, αν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σας κοντράρει η αντιπολίτευση. Δεν σας αφήνει σε χλωρό κλαρί που λέμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Δηλαδή, υπάρχει μια αντιπαράθεση. Δεν νομίζω ότι δεν απαντήσαμε. Ναι, απαντήσατε, ναι. Έτσι, νομίζω ότι απαντήσαμε και ουσιαστικά στο ότι είναι τεκμηριωμένο, υπάρχει τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν οι μηχανικοί για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα έργο. Εάν δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί. Φτάσαμε εδώ πέρα επειδή ακριβώς ξέραμε τι υπάρχει και πού υπάρχει και πώς μπορεί να προχωρήσει. Τα έργα σαφώς γίνονται επιλεκτικά, σαφώς προχωράνε με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Αλλά σαφώς υπάρχουν μέσα και οι νέες προτάσεις και για τις εκκλησίες και για τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Το έργο των 5 εκατομμυρίων που ήδη έχει δύο έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει μέσα από αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και όλα τα προηγούμενα έργα τα σταματήσαμε. Δεν υπάρχει κάποιο έργο το οποίο να σταμάτησε η διαδικασία του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται και δεν βάζουμε και το δικό μας το στίγμα. Και από εκεί και μετά μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα έργα δεν ήταν ούτε καν του κυρίου της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Μην ξεχνάμε την συνέχεια που έχει το δημόσιο. Έχω πει τουλάχιστον τρεις φορές. Τουλάχιστον τρεις φορές έχω πει ότι το αρδευτικό της Φλόρινας ξεκίνησε από τις μελέτες που έγιναν στο τέλος του 50 και ακόμα δεν, συγγνώμη, και ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα, άρα μιλάμε για πράγματα τα οποία ειδικά με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα.
εμείς προσπαθούμε να επιταχύνουμε, όχι απλά να προχωρήσουμε, να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Σας ενοχλεί αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται? Γιατί σας βλέπω είστε χαμηλών τόνων. Δεν συμμετέχετε δηλαδή σε κόντρες, όπως βλέπω άλλους συναδέλφους σας, αντιπεριφερειάρχες, που μπορεί να μπουν μέσα στη διαδικασία και να γίνει και ρινγκ το Οικονομική Επιτροπή, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας βλέπω, αν και κάποια στιγμή αντιδράσατε σε κάποιο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, που είπατε ότι πήγαν να σας απαξιώσουν όταν πήγατε να παρουσιάσετε για το ρηχείο μέσα τη μελέτη, όλη αυτή τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το να μπορέσουμε να παράξουμε έργο. Έτσι, ναι. Βέβαια, σαφώς σαν πολιτική ηγεσία πρέπει να παράξουμε και πολιτική. Αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το έργο μας. Μάλιστα. Είμαστε πρωτίστως και μάλιστα νομίζω, κύριε Βακρατσά, ότι το ίδιο ερώτημα μου το είχατε ξανακάνει για την άλλη φορά. Εμείς κοιτάμε το έργο μας και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο να ανεβάζουμε. Θεωρούμε ότι μέσα στην τετραετία θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το έργο. Σαφώς δεν ξεκινήσαμε και θέλαμε να τα κάνουμε όλα εν μία νυχτή. Σαφώς έχουμε ένα χρονοπρογραμματισμό. Δυστυχώς δεν μας βγαίνει λόγω του COVID πολλά από αυτά, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε δώσει το στίγμα μας όταν θα πρέπει. Ωραία. Τώρα για να κλείσω. Τον Σεπτέμβριο μας έρχεται, τελειώνει η θητεία σας. Λίγη θητεία σας ως αντιπεριφερειάρχης, θα κλείσετε 2 χρόνια. Θα δούμε ανανέωση. Θέλετε ανανέωση? Και αν δεν σας ανανεώσει ο κύριος Κασαπίδης, ο Βασίλης ο Άμπας θα παλέψει και από τα κάτω έδρανα. Το ρώτησα και στην κυρία Κατσαβέλη αυτό, τη συνάδελφό σας, την Περιφερειάρχη Οικονομικών και αναπληρωτή του Περιφερειάρχη. Να πω την αλήθεια, εγώ προερχόμενος και από την υπηρεσιακή δομή της περιφέρειας, θα συνεχίσω να εργάζομαι όπως ακριβώς εργάζομαι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα σταματήσω να κυνηγάω τα διαχειριστικά, δεν νομίζω ότι θα σταματήσω να κυνηγάω το θέμα των... του κύκλου του άνθρακα, του υπολογισμού κύκλου του άνθρακα στην Γεωργία. Είναι 2 δράσεις τις οποίες τις έχω και τις πιστεύω και ταυτόχρονα προσπαθώ σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα εγώ μπορώ να βοηθήσω και από τη θέση ενός απλού στρατιώτη. Ο Περιφερειάρχης μας έχει αποδείξει ότι ακούει, είναι καλός ακροατής, είναι καλός στο να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του, δεν έχει τους αυλικούς για να είναι αυτοί οι οποίοι θα τον παρασύρουν. Έχει κρίση για να μπορέσει να αποφασίσει. Εάν θα μου κάνει τη τιμή, τότε νομίζω ότι θα το συζητήσω πρώτα μαζί του. Θα δούμε τα κριτήρια του και... Γιατί θα είμαι εκεί πάντως εγώ. Ωραία. Εγώ θα είμαι εκεί. Εσείς την τιμή θα του κάνετε και το 23 να είστε μαζί του ή είναι ακόμη νωρίς? Αυτό είναι ακόμα πιο νωρίς. Ναι. Νομίζω ότι εκεί υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία πάντοτε... Για να κατέβετε, αν ξανακατέβετε μαζί το 23, ναι. Ναι, θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί και από το ίδιο το παραγόμενο έργο. Θεωρώ ότι προχωράμε, θεωρώ ότι θα ήταν αδικία εκείνη τη χρονική στιγμή να απαρνηθώ το έργο μου, άρα θεωρώ ότι θα είμαι μαζί, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξουν και άλλοι λόγοι. Οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ υπό την ακόμα. Έννοια να είναι πολύ νωρίς. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά μέχρι τότε και θα το αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική κουβέντα και παρέμβαση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του West. Να είστε καλά, κύριε Βακρατά.